Μεγαλώνει δυστυχώς η λίστα των θανατηφόρων εργατικών ατυχημάτων στις εργασίες της Εγνατίας Οδού, καθώς ένας ακόμη εργάτης έχασε τη ζωή του χθες κατά τις εργασίες του αυτοκινητόδρομου όταν έπεσε από πλατφόρμα ύψους 1,5 μέτρου. Το ατυχές περιστατικό σημειώθηκε σε εργοτάξιο της Εγνατίας Οδού στο τμήμα Ιωάννινα Γρεβενά και αφορά έναν 25χρονο εργάτη από τη Συρία. Το συγκεκριμένο συμβάν σημειώνεται λίγες μόλις ημέρες μετά το θάνατο ενός ακόμη εργάτη το περασμένο Σάββατο, ενώ ένα ακόμη θανατηφόρο ατύχημα είχε σημειωθεί στις 18 Ιανουαρίου. Σε μια προσπάθεια συσπήρωσης των εργαζομένων για την διασφάλιση της σωματικής τους ακεραιότητας, εν ώρα εργασίας η πρωτοβουλία σωματείων για την κατάργηση του δουλεμπορίου στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα πραγματοποιεί αύριο συγκέντρωση στις 6 ώρα το απόγευμα μπροστά από το εργατικό κέντρο. Στόχος της κινητοποίησης, σύμφωνα με τα μέλη της πρωτοβουλίας, είναι η κατάργηση της εργοδοτικής τρομοκρατίας όπως αυτή καταγράφεται μέσα από τις απολύσεις και τα δεκάδες εργατικά ατυχήματα, αλλά και η έκφραση συμπαράστασης στην Κωνσταντίνα Κούνεβα. Σύμφωνα με το μέλος της πρωτοβουλίας, Θανάση Τζούμα, ευθύνη για τα προβλήματα της εργατικής τάξης έχουν οι κυβερνήσεις και γι' αυτό οι εργαζόμενοι θα πρέπει να πάρουν την υπόθεση στα χέρια τους και να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους. Είναι άραγε δυνατόν οι ναοί της δημοκρατίας και του εργατικού κινήματος να αποτελούν άντρα του σύγχρονου δουλεμπορίου? Είναι δυνατόν ο ξεπεσμός της αστικής πολιτικής και της συνδικαλιστικής γραφειοκρατίας να έχει φτάσει σε τέτοιο σημείο ώστε να επιτρέπεται η μετατροπή της Βουλής και της ΓΕΣΕΕ σε κέντρα στιγμής εκμετάλλευσης των εργαζόμενων? Κι όμως είναι, για του λόγου του αληθές, τα δύο αυτά κτίρια, ο καθαρισμός έχει ανατεθεί σε ιδιωτικά συνεργεία, σε εργολάβους δηλαδή που κάνουν ό,τι περνά από το χέρι τους, ώστε να κόβουν τις αμοιβές των εργαζόμενων και να καταστρατηγούν τα στοιχειώδη δικαιώματά τους. Από την πλευρά του, το μέλος της πρωτοβουλίας Γιώργος Τσιρώνης κάλεσε τους γενιώτες να συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις του επόμενου διαστήματος για να καταδικάσουν την εργοδοτική πολιτική στα πλαίσια της γενικευμένης οικονομικής κρίσης που καλείται να πληρώσει το σύνολο του ελληνικού λαού.